καλό μου. Και νομίζω θα εξοικονομήσει και χρόνο από αυτά που είχα ένα σκοπό να πω. Απλά με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει Ρέτσο. Ένα πρόβλημα τη τελευταία στιγμή στην προπόνηση. Του στερεί τη δυνατότητα να είναι στο παιχνίδι, λόγω μικρή κάκωση στο γόνατο. Του στερεί τη δυνατότητα να είναι στο αγώνα με τον Βόλο. Οπότε θεωρούμε ότι ο Πιρόλα θα είναι ο ένα στόπερ και από εκεί πέρα ίσω ο Μπιανκόν. Το λέω αυτό γιατί ήταν ένα δίδυμο που δούλεψε πάρα πολύ καλά, συνεργάστηκε καλά στον αγώνα με τη Ρώμα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του Άμπεϊ σε αυτή την κατάσταση που μπορούμε να δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Πιρόλα θα είναι ο ένας και ο Μπιανκόν κατά πάσα πιθανότητα ο άλλος. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι υποκατασκευή η ομάδα, ακόμα δεν έχουμε δει δείγματα επίσημου αγώνα. Αλλά τουλάχιστον έχουμε δει πράγματα τα οποία σκέφτεται με τη Λίμπαρ. Και χωρίς να δείξει ενδεκάδα ακόμα και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, αυτά που δοκίμασε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή με τον Τζολάκη στο τέρμα, τον Ροντινέη και τον Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας, τον Έσε και τον Τζικίνιο να είναι οι δύο, ας το πούμε, σίγουροι στο κέντρο σε διαφορετικές θέσεις, να αναζητάμε τον τρίτο, που ίσως να είναι ο Ντόι. Και από εκεί και πέρα ο Ζέλσον Μάρτινς, ο Βέλντε και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή να συνθέτουν την τριπλέτα επιθετικά. Αυτά επαναλαμβάνω βάσει ενός σχηματισμού 4-5-1 με δύο εσωτερικούς. Χαφ, έναν χαφ, θα δούμε πώς θα το έχει κατά νου με τη Λίμπαρ. Απέναντι σε έναν Βόλο που εντάξει, δεν έχω εικόνα να πω την αλήθεια, αλλά πάντοτε οι αρχές κρύβουν εκπλήξεις, κρύβουν κινδύνους και για ομάδες οι οποίες δεν έχουν δώσει τα επίσημα παιχνίδια που θα έχουν δώσει εκείνες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Άρα είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά και ένα θετικό στοιχείο γιατί πρώτη αγωνιστική με Βόλο, δεύτερη με Άθενη Καλυθέα, του δίνει χρόνο να μονταριστεί κάτω από φυσιολογικές, κανονικές συνθήκες, σε πάση περιπτώσει, και να διαχειριστεί όλα όσα θα έρθουν με αποκορύφωμα τέλος Σεπτεμβρίου που θα ξεκινήσει και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Στις μεταγραφικές εκκρεμότητες, τι υπάρχει τώρα στην ατζέντα? Κοίταξε, κρατάμε κάποια πράγματα που είχε πει από χθες και τα αναφέραμε στην Κοσμοτέο με τη Λίμπρα, ότι θα έρθει κόσμος, θα φύγει κόσμος. Βέβαια, όταν λέμε κόσμο, φανταστείτε πλειάδα παιχτών. Ένα-δύο παίχτες, εάν φύγουν, τρεις περίπου να έρθουν συμπεριλαμβανομένου και του Ποντένσε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε αριστερό μπακ. Χωρίς να υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και από εκεί και πέρα, υπό προϋποθέσεις, θα δούμε τι θα γίνει με στόπερ. Και ποια είναι η προϋπόθεση. Μήπως φύγει κάποιος, γιατί είναι ήδη πολύ η έξι αυτή τη στιγμή. Και αν σκεφτούμε ότι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ το έχει πει τουλάχιστον τρεις φορές ότι θέλει ένα ρόστερ 23-24 παιχτών συν τους τερματοφύλακες, αρχίζει και φρακάρει το σύστημα πλέον και με τους παίχτες που θα έρθουν. Ίσως φύγει ένας αμυντικός, δηλαδή λέω εγώ τώρα τον Μπιανκόν ενδεχομένως. Ίσως να ελαφρώσει το ρόστερ αν έρθει μια καλή πρόταση από την Ισπανία για τον Ντόι. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχα πει από προχθές, ότι υπήρχαν ισπανικά δημοσιεύματα που ενέπλεκαν το όνομα του 29χρονου στόπερ με τη Σεβίλη. Ότι είναι μεταξύ των παιχτών που εξετάζει. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια επίσημη πρόταση Ολυμπιακός για τον συγκεκριμένο. Έχει εστιάσει κυρίως στην περίπτωση Ποντένσε που περιμένουμε σύντομα να κλείσει. Με θετική έκβαση όπως όλα δείχνουν τα στοιχεία εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και παράλληλα δεν θα μου κάνει εντύπωση, αν και δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ, να δούμε και τέταρτο παίχτη που να έρχεται στην επίθεση. Γιατί να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε Ελκαμπή, Ελαραμπή, τον Γιόβετιτς και τον Ναβάρο. Τέσσερις παίχτες. Τώρα θα μου πεις, κάπου συγκρούεται με τον αριθμό του ρόσερ. Ναι, αλλά είπαμε ότι ίσως φύγουν και κάποιοι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον Γιάρεμτσουκ, έχει τον Ελκαμπή που ακόμα είναι ανέτοιμος, να το πούμε και αυτό, και βεβαίως τον Χαράλαμπο Κοστούλα, τον Πιτσιρικά, ταλαντούχος, αλλά θέλει και αυτός το χρόνο του για να πάρει, να μπορέσει να βοηθήσει και να δείξει όλα όσα επιθυμεί. Άρα μη μας κάνει εντύπωση αν ακούσουμε και για ακόμα έναν φορ που μπορεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ναι, έστω στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Ναι. Ωραία, ωραία. Τώρα τι να σου πω, τι να περιμένουμε από Ποντένσε? Κοίταξε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Άλλωστε τα λέμε και μέσα στην ημέρα των προηγούμενων έτσι, αναφορών που είχαμε κάνει σε ραδιοεφημερίδες. Αυτά έχουν τα νέα. Δηλαδή, πλέον πιο πολύ φαίνεται ότι εστιάζουν στο πρώτο παιχνίδι. Μην υπάρξει κάποια δυσάρεστη έκπληξη στον Ολυμπιακό. Ναι. Και από εκεί και πέρα, να δούμε μετά το Σάββατο, μετά την Κυριακή, αν θα τρέξουν περισσότερες μεταγραφικές ενέργειες, εστιάζοντας κυρίως στην περίπτωση του Πορτογάλου.
Ξεπεράστηκε και το κόλλημα που πήγε να δημιουργηθεί για τη μετακίνηση των οπαδών, γιατί ήταν και πολλά τα εισιτήρια που πήγε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ακριβώς. Και πλέον επιτρέπεται μεμονωμένα, όχι οργανωμένα. Αυτό είχε να κάνει και με τους φίλους του Άρη κιόλας, στο παιχνίδι που έχουν με τον Ατρόμητο την Κυριακή. Αλλά ναι, ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει. Έχουν φύγει αρκετά εισιτήρια, δηλαδή σχεδόν τα μισά και παραπάνω, μη σου πω. Ήδη προχθές είχε βγει από την ΠΑΕ ότι είχαν εξαντληθεί τα πρώτα 3.000 εισιτήρια. Και πλέον θα πρέπει, το λέμε, φάνηκε και στην Τούμπα, τώρα και στην ΟΠΑΠ Αρίνα χθες, ότι ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί λίγο με το νέο σύστημα, ναι, ταυτοποίησης με τον COVID. Γιατί είχα και εγώ φίλους χθες που έτσι ψηλό ταλαιπωρήθηκαν, είχαν πάρει το εισιτήριο χωρίς να κάνουν ταυτοποίηση. Θέλει ένα εύλογο δίμηνο, τρίμηνο, λέω εγώ τώρα. Για εξοικείωση. Για εξοικείωση. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ενώ είναι απλό αυτό εδώ, δηλαδή είναι μια συνήθεια με το που πάρεις το εισιτήριο, το κατεβάζεις στο COVID Wallet, το οποίο ήδη το έχεις. Φτιάξει το κινητό σου, έτσι. Ναι. Πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί παρακολουθεί, δεν έχει διαρκείας. Δεν είναι εξοικειωμένος, είναι περίπου στα 60 ο άνθρωπος. Δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, ταλαιπωρήθηκε. Όχι γιατί είναι πολύπλοκο το σύστημα, αλλά γιατί μιλάμε για ανθρώπους μιας άλλης εποχής, μιας άλλης λογικής, που έχουν μάθει λίγο διαφορετικά να βρίσκουν το εισιτήριο. Ναι, στη Φιλαδέλφεια υπάρχει και σχετικό εκδοτήριο, που βοηθούσε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Απλά θέλει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό και πλέον να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κοίταξε να μου βρεις ένα εισιτήριο, μια πρόσκληση κτλ. Πλέον αυτά έχουν εξαφανιστεί, έτσι, δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Ναι, με το COVID Wallet δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, δεν γίνεται. Ωραία, Γιάννη μου, δεν σε ρωτάω για στοιχήματα και τέτοια, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν οι ομάδες που αγωνίζονταν. Τι θέλει να ρωτήσει για τα στοιχήματα. Ο κόσμος σου λέει, εντάξει, έχει τον γκουρού. Για ρώτα. Ωραία. Αν ρωτούσε τον γκουρού πέρυσι τέτοια εποχή, έτσι, και σου έλεγα, για μένα θα το πάρει το τέταρτο φαβόρι, που είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πες μου πόσοι θα με πίστευαν, πόσοι θα με ακολουθούσαν. Ναι. Κανένας. Εκτός από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πλέον. Κοίταξε, πλέον αυτά του είδους τα στοιχήματα είναι να δεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να πας στα μισά της περίοδου και να δεις αν η ομάδα που υπολογίζει ότι θα το πάρει σε ικανοποιεί βάση απόδοσης. Μέχρι εκεί δεν είναι το πάρτε. Εδώ δεν μπορούμε να μαντέψουμε ποιοι προπονητές αρχίζουν και ποιοι τελειώνουν τη χρονιά στην ίδια ομάδα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πώς... Πάντως, θα ήθελα να δω αυτό το στοίχημα που έχουν στην Αγγλία. Δεν το έχω δει για ελληνικές ομάδες ακόμα. Ποιο? Με τους προπονητές. Το πρώτο φαβορί να φύγει. Να το πότε θα φύγει κάποιος. Ναι. Μόνο στην Αγγλία ως διαμαγεία το βλέπω, κυρίως το δίνουν οι εταιρείες. Θα ήθελα να το δω εδώ. Νομίζω ότι θα είχαμε έτσι καλό ποσοστό. Και επειδή είπες Αγγλία, ξεκινάει και η Αγγλία. Έτσι. Έχεις κάτι να μας προτείνεις εσύ που θα παρακολουθείς περισσότερο εκεί? Με United Fulham. Ναι. Μείνε μακριά και κοιτά. Ωραία. Από Αύγουστο χειμώνας λοιπόν, έτσι όπως λένε. Ναι, πρέπει να δεις τις ομάδες να ρολάρουν, δηλαδή έτσι, και φαβορεί να είσαι. Αν δεν έχεις παίξει και δίνεις το πρώτο επίσημο μάτς, έχεις ένα κράτημα, θες να δεις πράγματα. Το μυστικό σε αυτά τα πράγματα, όπως και στην ανάλυση που κάνουμε με το ρεπορτάζ, είναι να έχεις μια επαρκή βάση δεδομένων και να πεις αυτό μπορεί να γίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τώρα όλα μου ήρθε, έκανα. Τώρα απλά είναι καφενιακή κουβέντα και απλά αν θέλει κάποιος να πειράξει τον άλλο για την ομάδα του μέχρι εκεί. Εντάξει. Ναι, ναι. Ας περιμένουμε λίγο, εδώ θα είμαστε κάθε μέρα, θα τα λέμε, θα τα αναλύουμε. Το στοίχημα δεν τελειώνει ποτέ. Αύγουστο έχουμε ακόμα. Εννοείται. Σε μπάνια είναι ο λαός. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ.